Όλαφ Σόλτς ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών ή αποστολής χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία. Επαναλαμβάνει δε ότι η προϋπόθεση για την εξομάλυνση της καταστάσεως στην Ουκρανία είναι η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων και ότι στόχος παραμένει η αποτροπή αντιπαραθέσεως του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. «Θα μιλήσω και πάλι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, διότι είναι απαραίτητο να μιλάμε μεταξύ μας. Εναπόκειται σε αυτόν να αποσύρει τα στρατεύματα από την Ουκρανία και να τελειώσει αυτόν τον τρομερό και παράλογο πόλεμο που έχει κοστίσει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όσο η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο με αμύωτη επιθετικότητα, η τρέχουσα κατάσταση δεν θα αλλάξει», δηλώνει ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στην Tagesspiegel και διευκρινίζει ότι μέχρι τώρα συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο δεν γίνονται σε αγενή τόνο, αλλά ο κύριος Πούτιν έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι πρόκειται να ενσωματώσει τμήματα της γειτονικής του χώρας δια της βίας. Αυτό είναι απαράδεκτο, δηλώνει ο καγκελάριος. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο οι δυτικοί σύμμαχοι να στείλουν στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη ή χερσαίες δυνάμεις, ο Όλαφ Σόλτς κάνει λόγο για τον κίνδυνο διαρκούς πλειοδοσίας σχετικά με τα οπλικά συστήματα και ξεκαθαρίζει ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις σε συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους του, αλλά το ζήτημα αεροσκαφών ή στρατού δεν τίθεται καν. Όταν δεν έχει προλάβει να ληφθεί μια απόφαση και ξεκινά στη Γερμανία η επόμενη συζήτηση, αυτό δεν είναι δείγμα σοβαρότητος και κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στις κυβερνητικές αποφάσεις. Τέτοιες συζητήσεις δεν θα πρέπει να διεξάγονται για λόγους ενισχύσεως του εγχώριου πολιτικού προφίλ, επισημαίνει με το βλέμμα στην πρόσφατη απόφαση αποστολής αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία. Ένας Γερμανός καγκελάριος που παίρνει στα σοβαρά τον όρκο του πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας δεν θα μετατραπεί σε πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, υπογραμμίζει ο κ. Σόλτς και προσθέτει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγεται ένας τέτοιος πόλεμος και ο ίδιος δεν θα επιτρέψει να υπάρξει τέτοιου είδους κλιμάκωση.